του Χρήστο Δάντη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες και ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος κατά την επιστροφή του από το αεροδρόμιο και μίλησε για την αποβολή της Ασημίνας από το Survivor All Star. Θέλω να πω ή να εξηγήσω ότι ουδέποτε από τις 4 Ιανουαρίου και μετά η Ασημίνα επικοινώνησε μαζί μου ή με την οικογένειά της και το αντίστροφο. Είμαστε εδώ όλοι να ανοίξουμε τις γραμμές μας και εγώ και η οικογένειά της για όποιον ηθήνων να το ζητήσει. Ξαστισμένος είμαι. Θυμωμένος όχι. Είναι δίκιο, υπήρχαν αποδείξεις. Δεν υπήρχε κάποιο πλάνο. Είναι απόφαση της παραγωγής. Μια απόφαση της παραγωγής πρέπει να τη σεβαστεί κάποιος. Πιστεύετε ότι είχε κινητό? Τι με ρωτάτε? Όχι, πιστεύετε, τη δική σας άποψη. Μα τι με ρωτάτε, είναι ερώτηση αυτή. Υπάρχει περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι είχε κινητό. Είδαμε ότι ανεβάσατε και ένα story που μιλήσατε για 4 συγκεκριμένα πρόσωπα που έμειναν πίσω. Το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό από μέρους τους. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Η στάση της κοπέλας η οποία, ας πούμε, θεωρείται συνεργός, πώς θα το πω, σε όλο αυτό, δεν μ' άρεσε καθόλου. Η μπλε ομάδα κατάφερε να διώξει 2 από τις καλύτερες παίκτριες, για να φάει επιτέλους, έτσι. Και αυτό που είδα ήταν έναν άνθρωπο από την κόκκινη ομάδα σαν συνεννοημένο με την μπλε. Την κόκκινη ομάδα να μην έχει ιδέα, την υπόλοιπη. Η μπλε να λέει, έλα πες τα, που σημαίνει ότι είχε μιλήσει με την μπλε. Όλο αυτό το πράγμα μου φαίνεται πάρα πολύ εμένα περίεργο. Το συμβούλιο δεν θα έπρεπε να είναι η Ασημίνα για να απολογηθεί? Δεν γνωρίζω τους κανονισμούς. Δεν θέτω τους κανονισμούς. Είναι θέμα της παραγωγής. Πολλοί είπαν ότι κακό ήθελε να ακούσουμε τη φωνή των δύο κοριτσιών. Δηλαδή την αιτιολογία. Θα ακουστεί κάποια στιγμή. Και εγώ την Ασημίνα περιμένω. Να είστε καλά.